Τώρα, με παράκληση της Ιεράς Συνόδου, θα κάνουμε προσευχή όλοι για τις φωτιές, γιατί μεγάλη καταστροφή και συνεχίζεται. Τουλάχιστον να ρίχνει λίγη βροχούλα ή να βοηθούσε όλους αυτούς που παλεύουν όλες αυτές τις μέρες. Αξιονεστήνος αληθός, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την Αΐ μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Την υψηλωτέραν των ουρανών και καθαρωτέραν λαμπιδώνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην ημάς εκ της κατάρας, την δέσποιναν του κόσμου ημείς θυμίσομεν. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή, προς εκαταφεύγω την και χαριτωμένη, ελπίς απελπισμένων σήμη βοήθησο. Δέσποινα και μήτυρ του λύτρου του, δέξε παρακλήσεις αναξίωσον οικετών, ή να με συντεύσει προς τον εξουτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου γένουμε σύντρια. Θέλων επιδείξε τις μαθητές, δύναμην εξύψους και σοφίαν παραπατρός, εν όριαν ήλθες Χριστέ το θαβωρίο, και λάμψας ως δεσπότης του τους εφώτισας. Σάλλουμε προθήμος η την οδύνη την πανυμνήτω, Θεοτόκο καρμονικός, μετά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσοπή Θεοτό και του εκτηρήσε ημάς. Χέρις νησού πάρους εκτός βλαστός, χέρις όρους αυτό εν διέτοιμα Ιωσήφ, χέρις υφηγήτων διαγωγής αμέντου, ευχής αδιαλείπτου μάκαρ και νύψε. Χέρις Αποστόλων ομίμητης και της Εκκλησίας ο διδάσκαλος και φωστήρ, χέρις ευσεβίας ο Θείος Φυτοκόμος και κοινωνός μαρτύρων Κοσμάης Άγγελες. Χέρις ησυχίας ο εραστής και της εσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, Θείας γαραγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης Πάτερ Παΐσιε. Όρφανον προστάτησε και χειρών, ποινών των τροφέα πενωμένων τε πλούτιστην, εχμαλωτορίστην πλεόντων τε σωτήραν, και κτήμεθα παμάκαρ, σοφέ Νικόλαε. Χαίρε και φρένους κι τη λαμπρά, καύσω καλυβίων εν σύβγασεν αληθώς, άστρων καταβγάσαν την οικουμένην πάσαν, Πορφύριον και πάντα αφυπνίζων προσβίων Κρήτωνα. Γόργο υπηκόου την θαυμαστήν και σεπτηνικόντα, ανυμνήσομεν αδελφοί, θαύμαστα τελούσι και βρίουσαν οι άσεις, και ταύτην μεταπόθου γοργό υπήκο. Φάρμακα προχαίουσα μυστικά ψυχών και κινδύνων, θεραπεύεις παθηδινά, ο Αναστασία, τη Θεία ενεργία, διότας χαρητά σου πάντες κηρύττομαι. Άλλαλα τα χείλη των άσεβων, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθή σαν υπό του Αποστόλου Λουκά ιερωτά του
την οδηγήτρια. Άσε τον αγγέλων εστρατείε, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων οι δωδέκας, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, πείσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' μεγαλεώ σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Θεοκλήτου, και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και των αδελφών ημών, των υπό του πυρός πληγέντων, ταχείας αποκαταστάσεως αυτών, και σβέσεως της πυράς, εις πάντα το γένος ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθηνέ την Αγίαν Εκκλησία ακόμη, ενωρίαν πόλην και πάσαν πόλην και χώραν από λιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα δοκήν και νόσον και αθμών κινουμένη και ρίσεστε ημάς έτσι επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δέσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, παντοκράτορ και παντοδύναμε, σε οικετεύομαι και σε παρακαλούμε, κατάσβεσον πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις αυτών, διάλυσον απειλήν και οργήν πυρός και διάσωσον και διαφυλάξον πάντα άνθρωπον, ώστε προστάτευσον της γης πανίδα και χλωρίδα, τα σα δημιουργήματα, είδα μεγάρο ότι πάσα εκτίση στενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Βοήθησον δε εν τη επιρρησία αυτών πάντας, τους πυροσβέστας και τους βοηθούς και τους εθελοντάς αυτών, και ενίσχυσον ενδυνάμωσον και εμψύχωσον προς επιτέλεσιν του έργου αυτών. Σίγαρι ο Πατήρ των νυκτηρμών και πάσης φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως του αιώνα. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένων από του νη και έως του αιώνα. Νομίζω ότι αυτές ιδιαίτερα τις μέρες και τις στιγμές που είδαμε τον πόνο και τις καταστροφές σε πολλά σημεία
της πατρίδας μας και όχι μόνον. Και μας σκέπασε όλους για μια, δυο, τρεις μέρες αυτό το νέφος, το σκοτεινό, το μαύρο. Εγώ τρόμαξα. Λέω, Θεέ μου, πόσο εύκολα μπορούμε να μπούμε στην καταστροφή αν δεν προσέξουμε. Και νομίζω ότι δοκιμαστήκαμε όλοι πόση αγάπη έχουμε και πόση έννοια έχουμε και πόση προσευχή έχουμε. Διότι αυτές τις ώρες και τις στιγμές που ο γείτονας ή ο παραγείτονας, τούτος εδώ ο τόπος ή ένας διπλανός ή ένας απέναντι τόπος, δοκιμάζεται, θα ρω πως δοκιμάζεται ταυτοχρόνως και η αγάπη μας. Πόσο τρέχουμε άραγε στον πόνο του άλλου. Πόσο νοιαζόμαστε άραγε στον πόνο του άλλου. Πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε φύση. Έλεγε, το είδα αυτές τις μέρες και σοκαρίστηκα. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός 200 χρόνια πριν. Θα φτωχύνετε, λέει, πολύ, γιατί δεν αγαπάτε καθόλου τα δέντρα. Ψάχνουμε προφητείες. Τι ωραία τους τα είπε ο Άγιος Κοσμάς. Αλλά από τα τότε μέχρι τα σήμερα, κανένας δεν νοιάστηκε. Κανένας. Να φυτέψουμε 5 δέντρα παραπάνω και να περιποιηθούμε λίγο πράσινο παραπάνω. Ήμουν από αυτούς που σε όλους τους τόπους που έζησα φύτευα συνέχεια με τους μαθητές μου του σχολείου δέντρα. Και όσοι πήγατε μαζί μου στην Κόνιτσα θα είδατε έναν τόπο που πριν 30 χρόνια ήταν ξερός όλος ο τόπος, όλη η Κόνιτσα, και σήμερα όλα τα σοκάκια και όλα τα σημεία έχουν γίνει καταπράσινα. Ακόμα και μέσα στο σχολείο δεν υπήρχε ούτε ένα δέντρο για τους μαθητές. Και βάλαμε πλατάνια έτσι ωραία σαν αυτόν τον πλάτανο που έχουμε. Και όταν πήγα πριν κάνα 2 χρόνια να γιορτάσω την επέτειο από τότε που τελειώσαμε μαθητές η τάξη μου, το είπαμε στους καθηγητές ότι η γενιά η δικιά μου είχε φυτέψει τα πλατάνια στην αυλή, που τότε ήταν μια πιθαμή και τώρα είναι σαν τον πλάτανο της πλατείας. Να νοιαστούμε λοιπόν, πριν είναι αργά. Και το δεύτερο, να παρακαλέσω τους αγρότες της περιοχής. Για ακούστε με, οι αγρότες που μιλάτε εκεί έξω. Για άκουσέ με, Άλεξ, λίγο. Για άκουσέ με λίγο. Το σκεφτόμουν χτες. Θέλω τα χωράφια όλα και πρέπει που ακουμπάνε στο χωριό μόλις σταθερίζεται να τα οργώνεται λίγο γύρω-γύρω. Θα είναι ένα φράγμα αν πάθουμε κάτι. Και εμείς σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν το πάθουμε. Και αυτοί στην Αλεξανδρούπολη και αυτοί στη Ροδόπη και αυτοί στην Αθήνα αυτό σκέφτονταν. Ότι δεν θα το πάθουμε. Αλλά ήρθε η ώρα και μπήκε μέσα στα σπίτια τους η φωτιά. Εγώ χαζή σκέψη έβαλα, αλλά θα ήθελα να το σκεφτούμε όλοι και να το κάνουμε αν είναι καλό πράξη. Όλα τα χωράφια γύρω-γύρω που ακουμπάνε στο χωριό,
για να έχουμε λιγότερο μέτωπο μετά να σβήσουμε. Και αν δούμε φωτιά, ειδοποιούμε αμέσως. Δεν περιμένουμε να το μάθουν από κάπου, από τα φεγγάρια και από τα αστέρια οι υπεύθυνοι. Κατευθείαν και αυτόν τον καιρό δεν καίμε τίποτα. Δεν παθαίνουμε τίποτα αν 2 μήνες, 3 το αργότερο δεν κάψουμε κάτι στην αυλή μας. Και να καθαρίσουμε, μπράβο, να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ξέρετε κάτι, είναι ποινικό το πράγμα εάν συμβεί φωτιά και δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο. Κάτι πρέπει... Πρόεδρε, μιλάς εκεί, για έλα μέσα λίγο, έλα λίγο μέσα. Έλα εδώ, για σένα τα λέμε. Έλα εδώ. Λοιπόν, πρόεδρε, θα αφήσω το κήρυγμα το άλλο σήμερα. Προστατέψουμε το χωριό μας. Αναλαμβάνουμε όλοι να ειδοποιήσουμε αυτούς που τα οικόπεδα μέσα στο χωριό τα έχουν απεριποίητα. Αν την πάθουμε και καούμε τα πάντα, θα φύγουμε μετά. Τι θα κάνουμε στον καμένο του τόπο? Αναλαμβάνεις, είναι ποινική ευθύνη να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα εντός του οικισμού. Και δεύτερον, το ξαναλέω γιατί έπαιζες με το μικρό και καλά έκανες, θέλω, και άμα είναι θέμα χρημάτων για πετρέλαιο στα τρακτέρια, θα το πληρώσω εγώ ο παπάς. Τα χωράφια που ακουμπάνε στο χωριό, να τουλάχιστον μία ζώνη καλή να οργωθούν. Διότι αν πάρει φωτιά θα μας έρθει σε 5 λεπτά μες στο χωριό. Και νομίζω μετά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όπως δεν κάναν και εκείνοι καημένοι. Ειδοποιείτε λοιπόν όλους, θα φανώ εγώ κακός, να καλέσω μετά τις υπηρεσίες και να πω αυτός και αυτός και αυτός και αυτός και αυτός δεν καθάρισε το οικόπεδό του. Θα είμαστε προστατευμένοι όσο μπορούμε. Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε κατευθείαν τις δασικές υπηρεσίες. Μην περιμένουμε, είπαμε, να ειδοποιήσει το απέναντι χωριό. Εσείς πήρατε φωτιά, το πήρατε χαμπάρι. Ας τα κάνουμε αυτά. Γιατί η περιουσία έχει την αξία της και ο τόπος έχει την αξία του. Και πάνω απ' όλα έχει την αξία η ζωή του καθενός. Αυτά λοιπόν είχα να πω σήμερα. Συγχωρέστε με που τα είπα παπάς πράγμα, αλλά κάποιος πρέπει να τα πούμε, να τα αποφασίσουμε και στο ένα το χωριό και στο άλλο, για να είμαστε έτοιμοι. Και μη μου παίζουμε αυτόν τον καιρό ούτε με ψισταριές στις άκρες στα χωράφια και στα οικόπεδα, ούτε τίποτα. Δεν πειράζει, θα ψήσουμε από τον Οκτώβριο και μετά. Εντάξει, και ο παπάς πρώτος δεν ανάβει το καλοκαίρι. Και το αρέσει το παπά και φαίνεται ότι το αρέσει. Να το διασκεδάσουμε λίγο. Λοιπόν, εντάξει, και λίγη προσευχή παραπάνω ο καθένας. Διότι φτάνει, ρε εσείς, εγώ πονάω, θα την κάνουμε, τι θα την κάνουμε τη χώρα μας. Μαύρη από τη μια άκρη στην άλλη. Γίνεται αυτό. Γίνεται. 2 νομοί ολόκληροι, Ροδόπης και Εύρου κάηκαν, έγιναν στάχτη. Και αν δεν έβρεξε, δεν ξέρω ακόμα αν σταμάτησε η φωτιά. Και πού είναι αυτοί οι 2 νομοί? Εκεί που τους χρειαζόμαστε τους ακρίτες. Και άμα αυτοί τώρα φύγουν από εκείνα τα μέρη, τι θα τους πούμε, κακώς φύγατε? Πάει, λέει, στο χωριό και τώρα σκέφτηκε να κλαδέψει τις ελιές και να ανάψει φωτιά, να κάψει τα κλαδιά. Και έκαψε τις ελιές όλης της πλευράς, όλου του βουνού και όλης του κάμπου.
αυτές τις μέρες θα εξομολογώ μόνον μετά την Κυριακή, μετά τη λειτουργία. Λίγο αφήστε με κι εγώ να ξεκουραστώ. Εδώ είμαι, δικό σας είμαι, δεν φεύγω. Δεύτερον, θα πάμε πάνω στο βουνό, στον Εσπερινό. Αύριο είναι Εσπερινός. Αύριο. Θα πάμε 6 ώρα εκεί να κάνουμε τον Εσπερινό όλοι μαζί, όσοι θα είστε εδώ. Και το πρωί αν λειτουργήσουμε εδώ. Φοβάμαι μη κάνουμε εμείς το κακό μπαίνοντας, βγαίνοντας στο δάσος. Μου το ζήτησε και η δασική υπηρεσία. Μη πολύ πηγαίνεις αυτές τις μέρες εκεί, διότι όλοι καπνίζουν και το πετάνε. Το τσιγαράκι τους. Λοιπόν, και θα είμαστε εδώ και έχουμε έξω το κρασί, τα κρασιά που βγάλαμε. Τα βγάλαμε γιατί ήρθαν πολλά με το πανηγύρι και θέλουμε να τα πάρετε, να τα έχετε, να τα πιείτε με τους δικούς τους ανθρώπους. Αν θέλετε να ρίξετε κάτι στο παγκάρι, ρίχνετε. Αν δεν θέλετε, να τα πιείτε στην υγειά μας. Και επιπλέον υπάρχει η λαχιοφόρος αγορά. Είναι κρίμα να μην ξοδέψουμε, να μην πουλήσουμε όλα τα λαχεία, διότι τα δώρα είναι 42. Πρώτη φορά κάνω λαχιοφόρο αγορά με τόσα δώρα. Να είστε καλά, σας αγαπώ πολύ και σας νοιάζομαι πολύ.